Εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικές οδούς της πόλης πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον προσεχή Οκτώβριο και ανάμεσα στους δρόμους που θα γίνουν οι εργασίες συμπεριλαμβάνονται η Μοναστηρίου, η Εγνατία και η Πλαστήρα. Είμαστε σε μια διαδικασία ανακατασκευής οδών, βελτίωσης εκεί που τα ασφαλτικά παρουσιάζουν πρόβλημα σε τμήματα ή σε μεγαλύτερα τμήματα οδών ανάλογα με την επίβλεψη και ανάλογα με το τι προτάσει η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας ως απόλυτη προτεραιότητα. Είμαστε στην οδό Μπότσαρη σήμερα και εκτείνεται αυτό το έργο σε διάφορες περιοχές αυτής της οδού. Εν συνεχεία θα πάμε στην οδό Παπαναστασίου και μετά θα προχωρήσουμε και σε άλλα τμήματα από την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει μια μικρή αναστάτωση, είναι προφανές αυτό, σε σχέση με τους κυκλοφοριακούς φόρτους και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Νομίζω όμως ότι υπάρχει προτεραιότητα στο να βελτιώσουμε τα ασφαλτικά, διότι δημιουργούνται προβλήματα και τα θέματα της επικινδυνότητας και γενικώς τα θέματα της συντήρησης του οδικού δικτύου είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων εξήγησε πως λόγω γραφειοκρατίας τα έργα καθυστέρησαν να ξεκινήσουν και ζήτησε την κατανόηση των πολιτών για την ταλαιπωρία. Υπάρχει μια καθυστέρηση παρά το γεγονός ότι οι ανάδοχοι υπάρχουν, τους έχουμε δηλαδή, επομένως μπορούμε να εκτελέσουμε τα έργα. Υπήρξε μια και υπάρχει μια, και πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος, υπάρχει μια διελκυστίνδα μεταξύ υπηρεσιών, διότι από τη στιγμή που εμείς έχουμε τον ανάδοχο, πρέπει να γίνει έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από την αποκεντρωμένη διοίκηση, πρώτος έλεγχος, και μετά να γίνει δεύτερος και ενδελεχής έλεγχος από την Διεύθυνση Τροχέας, η οποία ελέγχει όλα τα σχέδια κτλ. Τις πινακίδες σήμανσης και όλη την ιστορία την οποία πρέπει να προβλέψουμε για να μην δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Και αυτά, ξέρετε, υπάρχουν και κάποια προβλήματα και επομένως μας δημιουργείται και μία καθυστέρηση σε όλη αυτή την ιστορία. Παράλληλα, συνεχίζονται στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης οι εργασίες συντήρησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.